Βρισκόμαστε σήμερα στο εινοποιείο του Χρήστου Ζαφυράκη στον Τύρναβο, στη θέση Παλαιόμηλος, και θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί του για την ένωση από σταγματοποιών και εινοποιών Τυρνάβου που δημιουργήθηκε, για να ακούσουμε και να μάθουμε τις δράσεις και τους στόχους αυτής της ένωσης που υπάρχει στον Τύρναβο. Κύριε Ζαφυράκη, καλημέρα σας. Πείτε μας, τι είναι αυτό που έχει δημιουργηθεί και πώς ξεκίνησε, ποιες είναι οι εν ολίγης δράσεις και ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη στο κτήμα και για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας εξηγήσω μερικά πράγματα για την Ένωση Εινοποιών Αποσταγματοποιών Τυρνάβου, η οποία έχει και δικό της σήμα πλέον. Η ιδέα ήταν η κοινή, θα λέγαμε, από αρκετά μέλη της Ένωσης, πριν από περίπου 2 χρόνια, ώστε όλες οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με το κρασί και με το τσίπορο στην περιοχή του Τυρνάβου και έχουν και παράγουν προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης, πήγαμε Ε Τύρναβος, να μπορέσουμε να ενωθούμε μαζί. Η Ένωση αυτή είχε να κάνει με την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων σε πρώτη φάση, τα οποία όλοι οι κλάδοι καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίζουμε, και το πώς θα ενισχύσουμε το όνομα της περιοχής μας. Μέσα από πολλά ραντεβού, πολλές συναντήσεις μεταξύ των μελών, πάρθηκαν μερικές αποφάσεις. Η μία ήταν η τροποποίηση του ΠΟΟΕ Τύρναβος, του τεχνικού φακέλου, την οποία είναι σε εξέλιξη και μάλιστα αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται. Έτσι λοιπόν, αφού αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε ένα κοινό σήμα, το οποίο θα έχουν δικαίωμα να το βάλουν στις ετικέτες τους μόνο τα 13 μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 95-98% των κρασιών και των αποσταγμάτων που παράγονται στην περιοχή του Τυρνάβου και μόνο στην περιοχή του Τυρνάβου, δεν είναι για την περιοχή της Θεσσαλίας, όπου θα το βάλουμε, το έχουμε βάλει ήδη αρκετοί από εμάς στις ιστοσελίδες μας, σε όλα τα προϊόντα που είναι ΠΟΟΕ Τύρναβος, στο κρασί και στο τσίπουρο. Ο αντικειμενικό σκοπός είναι να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα των προϊόντων με την ένδειξη πήγαμε Ε Τύρναβος και ουσιαστικά να κάνουμε κοινές δράσεις branding και την περιοχή. Αυτές οι δράσεις έχουν ως αντικειμενικό σκοπό, όπως είπα και πριν, την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προϊόντος και στο να κάνουν γνωστά τα προϊόντα της περιοχής μας. Να τονίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είναι κυρίως η ποιότητα και η μοναδικότητα των προϊόντων μας. Έτσι λοιπόν έχουμε πλέον αυτό το σήμα, το οποίο είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας το παρουσιάσουμε, το οποίο έχει ευρωπαϊκή καταχώρηση πλέον και η μελλοντική τροποποίηση του τεχνικού φακέλου θα το περιλαμβάνει. Περίπου έχουμε καταλάβει το σήμα αυτό, πώς βοηθάει τον εινοποιό και τον αποσταγματοποιό. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε από την άλλη πλευρά, πώς αυτό κολλάει και πώς βοηθάει τον παραγωγό στον Τύρναβο και τι σχέση είναι αυτή που έχετε με τους παραγωγούς. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αμπελουργός χωρίς εινοποιό και αλλά ούτε εινοποιό χωρίς αμπελουργό. Έτσι. Αυτή η πρωτοβουλία έχει μόνο θετική επίδραση στους αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής μας, γιατί ο σκοπός είναι η αύξηση της απορρόφησης των σταφυλιών και κατ' επέκταση και η αύξηση των πωλήσεων από τα εινοποιεία. Ουσιαστικά τι προσπαθούμε να κάνουμε, προσπαθούμε να προστατέψουμε το όνομα της περιοχής. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουμε την αναγνωρισιμότητα και κάποιος να μην πίνει απλά ένα κρασί από τον Τυρναβό, να πίνει κρασί Τυρνάβου, να πίνει κρασί από τις τοπικές ποικιλίες και έτσι να δώσουμε υπεραξία στα προϊόντα, στα κρασιά, στα αποστάγματα και κατ' επέκταση και στα σταφύλια. Έτσι. Ο αμπελοκαλλιεργητής μόνο ωφέλη μπορεί να έχει μέσα από την ένωσή μας, η οποία απορροφά σχεδόν το 95% των εινοποιήσεων σταφυλιών της περιοχής. Έγινε τελευταία χρόνια μια κόντρα που υπάρχει και με το Υπουργείο και με εδώ τοπικό επίπεδο για το θέμα του τσίπουρου, για την ονομασία του τσίπουρου, και υπάρχει μια κόντρα μεταξύ των ιδιωτών διήμερων που κάνουν απόσταξη στα ιδιωτικά αποστακτήρια και των επαγγελματιών αποστακτών αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η θέση σας στο θέμα αυτό? Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επαγγελματίες αποσταγματοποιοί. Υπάρχουν αποστεγμοί διημέρων. Νομίζω ότι αυτό σας αναφέρεστε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Πάνω σε αυτό το θέμα
Έχω γνώμη, έχω άποψη, αλλά θα ήθελα να μην την εκφράσω, γιατί εμένα το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι μόνο η παραγωγή κρασιών και όχι η παραγωγή τσίπουρου. Επομένως, αν θέλετε μια γνώμη, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε σε κάποια από τα μέλη της Ένωσης, τα οποία παράγει τσίπουρο. Όχι ότι υπάρχει ελλειπής ενημέρωση στα μέλη, όλοι είμαστε ενημερωμένοι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλάει ο καθήλυνα αρμόδιος κάθε φορά. Ποια είναι η διαφορά της Ένωσης από ένα συνεταιρισμό που θα παρήγαγε τσίπουρο και κρασί? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Έχουμε αφημία, αλλά είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Που σημαίνει ότι δεν παράγουμε κάτι κοινό μεταξύ μας, απλά μας ενώνουν οι ίδιες αρχές και αξίες, τις οποίες μελλοντικά θα αναλάβουμε κοινές δράσεις για την προώθηση των προϊόντων μας και του ονόματος της περιοχής. Μιλάμε πάντα φυσικά για το επώνυμο εμφιαλωμένο προϊόν. Είτε είναι κρασί, είτε είναι τσίπουρο. Όπως η νομοθεσία το ορίζει. Ποιες είναι οι δράσεις τις οποίες έχετε σχεδιάσει ή θα κάνετε στο μέλλον και ποια είναι η διαφορά που θα προκύψει στον Τύρναβο? Τι να περιμένει ο Τύρναβος δηλαδή από την ένωσή σας? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια αρκετά καινούργια ένωση. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε πράγματα τα του οίκου μας και εννοώ ότι η τροποποίηση του πήγαμε έψιλον Τύρναβος είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα δώσει τη δυνατότητα στις εινοπαραγωγικές επιχειρήσεις της περιοχής μας να παράγουν περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Προσπαθούμε να εντάξουμε μια μεγάλη γκάμα αφροδών ινών, το οποίο, όπως γνωρίζετε, το μοσχάτο Αμβούργου παράγονται ήδη στην περιοχή μας προϊόντα από μοσχάτο Αμβούργου αφρόδι και ημιαφρόδι. Επομένως, θέλουμε ουσιαστικά να συμπεριλάβουμε και αυτά τα προϊόντα μέσα στον τεχνικό φάκελο και ουσιαστικά άμεσα να αυξηθεί και η ζήτηση στα φιλιών από την ποικιλία αυτή και να υπάρχει μια ανάπτυξη γενικότερα της περιοχής μας. Σε αυτή τη φάση έχουμε περιοριστεί σε αυτό το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Στο μέλλον θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες και δράσεις, οι οποίες θα σας ανακοινωθούν όταν θα έχουν οριστικοποιηθεί. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.